Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και να είμαστε πάλι μαζί με ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα συγκριτικό βίντεο. Θα συγκρίνουμε δύο αερογράφους. Τον Harden & Steinbach CR Plus Infinity με μύτη 0,15 χιλιοστών και τον Harden & Steinbach Evolution με μύτη 0,2 χιλιοστών. Όπως τυχόν μπορείτε να έχετε παρατηρήσει σε προηγούμενο βίντεο μου, χρησιμοποιώ τον Infinity. Όμως η Harden & Steinbach είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει έναν Evolution. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα συγκριτικό τεστ μεταξύ των δύο για να δούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες. Πάμε λοιπόν να τους δούμε δίπλα-δίπλα. Αυτός είναι ο Infinity στο κουτί του. Και αυτός είναι ο Evolution στο κουτί του. Και οι δύο έρχονται με ένα τυπικό μικρό manual. Ας δούμε και τα κομμάτια τους ένα-ένα. Το προστατευτικό της βελόνας είναι διαφορετικό και δεν ταιριάζει το ένα στον άλλον. Το ποτήρι συγκράτησης του χρώματος και το σύστημα της μύτης είναι ακριβώς τα ίδια. Το πίσω μέρος του Infinity περιλαμβάνει το μηχανισμό για τον ακριβή έλεγχο της ροής του χρώματος. Αντίθετα, ο Evolution δεν τον έχει. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες βελόνες αρκεί να έχουν και τις ίδιες μύτες. Το σύστημα διαχείρισης της βελόνας, όπως και οι σκανδάλες, διαφέρουν λιγάκι μεταξύ τους. Τέλος, τα σώματά τους μοιάζουν τα ίδια, αλλά έχουν διαφορά στις επιστρώσεις. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά του καθενός αερογράφου ξεχωριστά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Evolution είναι ότι έρχεται με μύτη 2 χιλιοστών, έχει επένδυση από νίκελ και οι τσιμούχες του είναι από τεφλόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει και σκληρούς διαλύτες. Ο Infinity από την άλλη έρχεται με την πιο λεπτή μύτη που μπορείτε να βρείτε σε αερογράφο, δηλαδή 0,15 χιλιοστών. Όπως ο Evolution, έτσι και ο Infinity έχει όλες τις τσιμούχες από τεφλόν. Όμως ως εξτρά φέρνει στο σώμα του τριπλή επίστρωση. Επίσης η τελευταία επίστρωση είναι επίστρωση με χρώμιο. Ναι, ωραία. Ποια είναι η διαφορά τους? Ας δούμε τον Evolution μετά από χρήση μόλις 6 μηνών. Η επίστρωση του είναι από νίκελ. Όπως βλέπετε, εκεί που ακουμπούσαν συνέχεια τα δάχτυλα υπάρχει ένα θάμπωμα το οποίο με ό,τι και να προσπάθησα να το βγάλω, δεν αφαιρείται. Εδώ είναι ο Infinity μετά από χρήση 2 ετών. Όπως βλέπετε είναι σαν καινούριος και δεν έχει κανένα σημάδι φθοράς. Επίσης η επίστρωση χρωμίου που έχει ο Infinity βοηθά και στις περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν αλλεργία σε κάποια μέταλλα όπως το νίκελ. Ναι, οκ, είναι λίγο σπάνιο, αλλά άμα το έχεις, τι να κάνεις. Τέλος, το πίσω μέρος έχει ένα μηχανισμό για να μπορούμε εύκολα να ελέγχουμε τη ροή του χρώματος. Δεν νομίζω το χρειαστείτε πολλές φορές, αλλά όταν το χρειαστείτε πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Και οι δύο αερογράφοι έρχονται με ένα εξαιρετικά ασφαλές σύστημα αλλαγής της μύτης. Είναι το πιο ασφαλές σύστημα που έχω δει σε αερογράφους, τόσο στον καθαρισμό τους, όσο και στην αλλαγή τους. Δεν απαιτεί την ύπαρξη κανενός εργαλείου, εκτός από τα χέρια σας. Οι σκανδάλες των δύο αερογράφων διαφέρουν κυρίως στο σχέδιο. Κατά τα άλλα είναι εξαιρετικά ομαλοί και οι δύο. Ωστόσο, στον Infinity μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε πόσο σκληρή ή μαλακή θα είναι η σκανδάλη όταν την τραβάμε. Ώρα να δούμε και τους αερογράφους στην πράξη. Πάμε με τον Infinity. Χρησιμοποιώ μαύρο ακριλικό χρώμα, αραιωμένο 1:1 και πίεση 15 PSI. Η πιο λεπτή γραμμή που κατάφερα να φτάσω είναι 0,75 χιλιοστά, ενώ κανονικά είναι στα 1,86 χιλιοστά. Αυτές οι μετρήσεις είναι δικές μου και φυσικά δεν είναι επίσημες.
Εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος πόσο λεπτές και καθαρές γραμμές κάνει. Έχετε υπόψη σας ότι ο Infinity επιδέχει πολύ λεπτή μύτη, αυτό κάποιες φορές δημιουργεί κάποια μικρά προβλήματα, κυρίως στο ότι μπουκώνει πιο εύκολα. Οπότε υπολογίστε ότι θα δυσκολευτείτε λιγάκι να ψεκάζετε πολλή ώρα αστάρι, θα πρέπει να είστε πολύ πιο προσεκτικοί με τα βερνίκια σας και ότι πιθανόν θα πρέπει να αραιώνετε περισσότερο το χρώμα σας από ένα προς ένα. Ο Infinity είναι ένας high-end αερογράφος και δεν ενδείκνυται για χοντροδουλειές. Μία ακόμα διαφορά που παρατήρησα είναι ότι όσο πιο μικρό είναι το διαμέτρημα της βελόνας, τόσο μικρότερη πίεση θα χρειαστεί. Παραδείγματος χάρη, αν με τον Evolution χρειαζόμασταν 20 PSI για να τραβήξουμε μία γραμμή, με τον Infinity θα χρειαστούμε 15, ίσως και 10 PSI για να τραβήξουμε την ίδια ακριβώς γραμμή. Ώρα για τον Evolution. Ο Evolution έρχεται με μύτη 0,2 χιλιοστών, στον οποίο όπως και στον Infinity μπορείτε να προσαρμόσετε μέχρι και 0,4 χιλιοστά μύτη. Αυτό το μισό χιλιοστό παραπάνω συγκριτικά με τον Infinity κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην απόδοση. Σίγουρα δεν θα μπορέσετε να κάνετε τις πιο μικρές λεπτομέρειες που μπορείτε, αλλά από την άλλη θα έχετε και πολύ λιγότερα αποκόμματα. Αν κάποιος είναι αρχάριος με τους αερογράφους, τότε θα τον συνιστούσαν επιφύλακτα. Έχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, είναι εύκολος, χρηστικός και έχει εξαιρετική απόδοση συγκριτικά με την τιμή του. Όπως μπορείτε εύκολα να δείτε, όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να κάνω γραμμή που να μην είναι διπλάσια από το Infinity. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι και οι δύο είναι εξαιρετικοί αερογράφοι. Τους χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Όπως σας είπα και πριν, ο Infinity είναι ένας high-end αερογράφος. Μπορεί να βάψει και την πιο μικρή λεπτομέρεια και με την τριπλή του επίστρωση μπορεί να αντέξει πραγματικά μία ζωή. Από την άλλη, ο Evolution θυμίζει πάρα πολύ τον Infinity, αλλά σε κατώτερη έκδοση. Είναι ιδανικός για αρχάριους αν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα σοβαρό αερογράφο. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, μπορείτε να κάνετε comment, like κτλ. Και θα τα πούμε μαζί την επόμενη φορά. Γεια χαρά!